πρόεδρος της ΠΑΗ-Ρόδοτος, ο κύριος Στέλιος Παπαδημητρίου, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εφόλης της ύλης, θεσμικού αλλά και προσωπικού χαρακτήρα. Πρόεδρε, κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που σας απευθύναμε. Καλησπέρα, κύριε Σαρδάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το μεγάλο κάδρο και όσο να πηγαίνουμε προς τα κάτω, θα εξειδικεύουμε, θα εστιάζουμε σε κάποια επιμέρους θέματα. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την σύντομη ως τώρα επαφή σας με την Super League 2. Πώς είναι, θεσμικά και μη. Δεν θα την έλεγα καλύτερη. Ναι. Όπως βλέπετε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έγινε μια κλήρωση αυτή τη στιγμή η οποία, για ένα πρωτάθλημα το οποίο λένε ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή. Βγαίνουν κάποιες άλλες αποφάσεις για κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θεωρώ ότι δεν αφήνουν το πρωτάθλημα να ξεκινήσει. Τι νεότερο έχουμε, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε εξελίξει. Δεν πάμε για τη μεθεπόμενη και να δούμε. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, αύριο υπάρχει ένα συμβούλιο της Super League 2 για να αποφασίσει για τα ζητήματα τα καινούρια. Οι ομάδες αυτές που οι 9, οι οποίες είχαν θέμα με τις μεταγραφές... Εκκρεμωτικές δελτίο ποδοσφαιριστών, δελτία μεταβολών των ποδοσφαιριστών της μεταγραφές, ναι. Αυτές οι ομάδες θα προσφύγουν και αυτές στο δικαστήριο για να ανακαλέσουν την απόφαση την προηγούμενη. Οπότε, μία από αυτές τις ομάδες έχουμε κληρωθεί εμείς που θα έπρεπε να παίξουμε την Κυριακή. Θεωρώ ότι δεν είναι έντυπο και για να μπορέσουμε να παίξουμε εφόσον εκκρεμεί, γιατί μπορεί άλλο ρόστερ θα έχει αν έχει μια απόφαση Α, άλλο ρόστερ θα έχει αν έχει μια απόφαση Β. Ακριβώς. Οπότε δεν βλέπω εγώ τον τρόπο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή την Κυριακή. Για να γίνουν αγώνες, να διεξαχθούν αγώνες που δεν ξέρουμε αν θα έχουν υπόσταση. Αν θα είναι πραγματικά τρίποντο αυτό που κερδίζεται ή δεν θα έχει καμία αξία. Σαφώς. Και υπάρχουν και κάποιες ομάδες που περιμένουν ακόμα να μπουν. Δηλαδή, αν εκτός από τη δόξα δράμας που κατά πάσα πιθανότητα δεν προχωράει καθόλου για τη Β' Εθνική, υπάρχει η Καβάλα, υπάρχει ο Ασπρόπυργος, υπάρχει η Ζάκυνθος που περιμένουν την Τρίτη να δουν κάποια απόφαση από την ΕΠΟ, αν θα ανοίξουν για να μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Είναι σε διαφορετικό καθεστώς η κάθε μία. Όπως η Ζάκυνθος, παραδείγματος χάρη, είναι νεοσύστατη, όπως είμαστε και εμείς. Δεν ξέρουμε αν θα τις επιτρέψουν, γιατί δεν ξεκινάνε και οι τρεις ή τέσσερις ομάδες αυτές από την ίδια αφετηρία. Άλλα θέματα έχει κάθε μία ομάδα. Οπότε περιμένουμε αποφάσεις. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το να ξεκινήσει την Κυριακή. Σε και αυτό. Το άλλο σοβαρό που υπάρχει είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία για τα τηλεοπτικά. Δεν υπάρχει συμφωνία με την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Πολλές εκκρεμότητες, ένα θολό τοπίο. Τι νεότερα υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που είναι κέριο επίσης για την οικονομική υπόσταση των ΠΑΕ της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, της Super League 2, όπως θέλετε. Έχει συσταθεί μια επιτροπή από τη Super League 2, ναι. Η οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία συζήτησης για αυτό το θέμα, αλλά η απόσταση είναι τεράστια. Μπορούμε να μιλήσουμε σχηματικά, αριθμητικά. Αριθμητικά είναι ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή για τις 36 ομάδες δίνει 4 εκατομμύρια να μοιραστούν και η Super League 2 ζητάει 8. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για τα διπλάσια χρήματα, οπότε δεν είναι κάτι απλό. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, να σας ζητήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με... Θεωρώ ότι... Μεγάλη. Δεν ξέρω αν είναι εκτίμηση, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Ναι. Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση στη μέση. Εγώ, όταν υπάρχουν... Ποιος από τους δύο θα υποχωρήσει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεδομένα τα πράγματα, κατά τη δική σας άποψη. Δεν ξέρω ποιος θα υποχωρήσει. Το θέμα είναι ότι δεν... και εμείς είμαστε σε δυσμενή θέση. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέρουμε τι έσοδα θα έχουμε. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι έξοδα θα έχουμε σίγουρα. Αυτό το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τα έσοδα όμως. Και αυτό στην οικονομία δεν είναι καλό. Δηλαδή το έσοδο είναι άγνωστο χ αυτή τη στιγμή.
Καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με άγνωστο χ στο έσοδο. Και από αυτά τα οποία μπορείς να τα υπολογίσεις, έστω σε ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή από τη στιγμή που οι χορηγίες μειώνονται ή γίνονται λιγότερα τα χρήματα που λαμβάνονται από τις χορηγίες που παραμένουν, είναι κατανοητό ότι η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε ένα πρωτάθλημα που βάλετε. Δεν ξέρω, εσείς θεωρείτε ότι πηγαίνουμε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Φέτος θα είναι σε δύο ομίλους η δεύτερη εθνική κατηγορία, η Super League 2. Θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες με την προοπτική αυτό να σταματήσει στο απότερο μέλλον. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καλώς έχει γίνει με δύο ομίλους. Γιατί δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί κανένας. Θα έπρεπε όλοι να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε τώρα από την ίδια φετηρία. Βέβαια, σιγά σιγά υπάρχει προοπτική να γίνει ένας όμιλος και να παραμείνουν οι ομάδες οι υγιείς και αυτές που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή σήμερα το να αποκλειστούν κάποιες ομάδες που έχουν κερδίσει ανόδους στους αγωνιστικούς χώρους, είτε ομάδες που καταργήθηκε μια κατηγορία όπως ήταν η Football League, που στην ουσία μέχρι πέρυσι ήταν επαγγελματική, να πεις ότι φέτος δεν θα είσαι επαγγελματική ομάδα, αλλά θα είσαι ερασιτεχνική. Δεν θα ήταν τέτοιο. Όλοι παίρνουμε την ευκαιρία μας και θα αποδείξουμε στο γήπεδο αν πρέπει να παραμείνουμε ή όχι. Μάλιστα. Σέβομαι την άποψή σας. Υπάρχουν βεβαίως και οι απόψεις που αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ 36 ομάδες για τη δεύτερη τάξη επαγγελματική κατηγορία. Εσείς λέτε ότι θα προκύψει κάποιο ξεκαθάρισμα από εκεί, θα υπάρξει κάποιο ξεκαθάρισμα και θα δούμε ποιες ομάδες θα αντέξουν για θέμα αντοχών στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είναι 32. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι 32. Και αυτή τη στιγμή όμως για μένα δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε καμία, γιατί όλες οι ομάδες είχαν τους ίδιους όρους. Το μετοχικό κεφάλαιο που ήταν 350.000 και η εγγυητική που ήταν 150. Μιλάμε για μεγάλα ποσά αυτή τη στιγμή, πρωτόγνωρα. Έστω και για τη δεύτερη τάξη επαγγελματικού κατηγορίας πρωτάθλημα. Τεράστια τα ποσά αυτά. Δεν έχουν ξαναυπάρξει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και μιλάμε βεβαίως ένα 2021 που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Σαφώς. Πρόεδρε, υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να γνωρίσει τον Στέλιο τον Παπαδημητρίου. Και αναφέρομαι στον φίλαθλο κόσμο, όχι τον επιχειρηματικό. Στον φίλαθλο κόσμο, ο οποίος θέλει να γνωρίσει πλέον τον παράγοντα του Στέλιου τον Παπαδημητρίου. Βγήκατε φέτος στο προσκήνιο, ηγούμενος αυτής της προσπάθειας στον Ηρόδοτο. Προφανώς υπάρχει ένα background. Μιλήστε μας γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Παραγωγικό background δεν υπάρχει. Υπήρχε μια ενασχόληση περσινή με τον Ηρόδοτο, η οποία ήταν σχέση αγάπης. Πώς προέκυψε αυτή όχι, η σχέση αγάπης? Μάλλον όχι σχέση αγάπης. Ναι. Ήταν αυτό που λέμε έρωτας από την πρώτη ματιά. Α, πολύ καλά. Πώς προέκυψε αυτός ο έρωτας από την πρώτη ματιά, είναι συνήθως και πάρα πολύ ισχυρός. Ναι. Αυτός ο έρωτας από την πρώτη ματιά... Βεβαίως ήταν... έχει κάποια ημερομηνία λήξεως... Ναι, αλλά μετά τον μεγάλο έρωτα έρχεται η αγάπη, και η εκτίμηση. Α, πάρα πολύ καλά. Έτσι. Μελώνει, ναι. Μπορεί να φεύγει ο έρωτας, μπορεί να φεύγει ο ενθουσιασμός, η αγάπη μένει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε, ναι, μιλήστε μας. Αυτό ξεκίνησε από την παρέννηση του Στέλιου του Σοκιανού, ο οποίος ο Στέλιος του Σοκιανού γνωρίζετε όλοι, τι κεφάλαιο, γιατί εγώ το θεωρώ κεφάλαιο πλέον για την ομάδα του Ηρωδότου, και ας μην είναι από την Αλικαρνασσό, έχει ταυτιστεί με την Αλικαρνασσό, και με έφερε σε επαφή με τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη, που αυτός είναι από την Αλικαρνασσό, και μαζί και με άλλους ανθρώπους, να αναφέρω χαρακτηριστικά, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος ο Λαμπράκης, ο οποίος βρίσκεται και αυτή τη στιγμή στην ΠΑΕ και είναι, χειρίζεται τα οικονομικά και είναι εξέχον μέλος της ΠΑΕ. Θα ξεχάσω κάποιον, δηλαδή ένα συμβούλιο πολύ, πολύ δεμένο και άνθρωποι που πραγματικά αγαπάνε το σύλλογο και βάζουν το σύλλογο πάνω απ' όλα. Αυτό το πράγμα, τη ζεστασιά που ένιωσα,
Συν τις επιτυχίες που ήρθαν, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα στο να αποφασίσω εγώ να είμαι αυτός που θα πάει την ομάδα παρακάτω. Δηλαδή, πλέον σε επαγγελματικά πρότυπα και μόνο. Και να παραμείνει η ομάδα. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν πέρυσι είναι και φέτος, βοηθάνε από διάφορα πόστα. Έχουμε εμπλουτίσει με νέους ανθρώπους, επαγγελματίες στον χώρο τους, για να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί στο δρόμο πλέον που βρίσκεται η ομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη μεγάλα. Χρειάζεται προσεγμένες κινήσεις και επαγγελματισμός. Δεν φτάνει η αγάπη και το συναίσθημα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και αυτό είναι βέβαιο, έτσι, και δεν το συζητάμε. Και θα σας το ρωτούσα αυτό, αν ήταν μια απόφαση καθαρά συναισθηματική, γιατί μας μιλήσατε για έναν έρωτα από την πρώτη ματιά. Από την πρώτη ματιά, εσείς πέρυσι δραστηριοποιηθήκατε με τα κοινά του Ηροδότου. Η καταγωγή σας... Καταγωγή μου είναι από τον Πειραιά. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στον Πειραιά και έχω έρθει εδώ από άλλον έρωτα μεγάλο, ο οποίος ήταν η σύζυγός μου, και ο δεύτερος έρωτας είναι οι μινωικές γραμμές που υπηρετώ από το 99. Οπότε υπάρχει ένας... 15 χρόνια, μάλιστα, στη θάλασσα και τα υπόλοιπα στη στεριά. Πολύ ωραία. Και κάπου εκεί λοιπόν προκύπτει ο Ηρόδοτος, ο οποίος φέτος... Είναι εδώ δίπλα, δεν είναι μακριά. είναι δίπλα. Βγήκατε σε μία περίοδο, να το πούμε αυτό μπροστά, που μπροστάριτες δεν υπάρχουν. Μάλλον δεν βρίσκονται εύκολα. Και είναι λογικό αυτό. Εξαιτίας των οικονομικών συνθήκων, εξαιτίας των γενικότερων συνθήκων που επιδεινώθηκαν μετά από αυτή την κρίση της πανδημίας, από τον COVID, δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Εσείς πώς το αποφασίσατε αυτό, δηλαδή πώς πήρατε μια απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για οποιονδήποτε. Και δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικό κόστος, συνεπάγεται και άλλες ζημίες σε προσωπικό επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, μια ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Τι σας έκανε λοιπόν να ασχοληθείτε περισσότερο ενεργά με το σωματείο του Ηροδότου και πλέον να ηγηθείτε της προσπάθειας της Super League 2. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι αυτή η ευκαιρία που παρουσιάστηκε φέτος, ναι, δεν ξέραμε αν θα ξαναπαρουσιαστεί ποτέ. Γιατί στην ουσία το σωματείο κέρδισε μία άνοδο δύο κατηγοριών. Ναι. Έτσι, όχι μία. Mm-hmm. Δύο κατηγοριών. Οπότε ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Γιατί Super League, βεβαίως, από την τρίτη εθνική πήγε στη δεύτερη εθνική. Και δεν ξέρουμε αν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε ήταν το πρώτο σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι η εκτίμηση και η αγάπη που πήρα από ανθρώπους, ναι, οι οποίοι με όθησαν χωρίς ίδια κεφάλαια δικά μου να μου πούν ότι πες μπροστά, προχώρα και εμείς είμαστε δίπλα σου. Δεν μπορούσε ένας να ηγηθεί αυτή τη στιγμή των οικονομικών που είπαμε πριν μόνος του σε μια Ελλάδα που προέρχεται από διετή πανδημία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία, βέβαια, το να επενδύσει ένα ποσό της τάξης των 500.000 μόνο και μόνο για να έχει η ομάδα το δικαίωμα. Γιατί όλοι ακούν το 350.000 μετοχικό και 150.000 εγγυητική, αλλά η ομάδα έπρεπε να δημιουργηθεί από την αρχή. Και ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να μπουν για να ανάψει το φως, όπως λέμε. Για να ανάψει ο διακόπτης και να τεθεί σε λειτουργία. Σωστά. Είναι πολλά περισσότερα αυτά που για τη λειτουργία θα έρθουν πιο μετά. Βεβαίως θα έρθουν πιο μετά. Συνεπώς, η απόφαση αυτή είναι καθαρά... Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά συναισθηματική. Είναι και μία... βάζετε το μυαλό σας και λέτε ότι είναι μία ευκαιρία για να μπορέσουμε να μπορέσει ο Ηρόδος να κάνει κάτι καλό, έτσι. Σαφώς. Σαφώς. Δεν είναι. Και είναι... Πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Εγώ θα τη χαρακτηρίζα λογική. Mm-hmm. Λογική. Αν
δεν υπήρχε, σας είπα, δύο παράγοντες που είναι αλληλένδετοι. Mm-hmm. Μπορεί να υπήρχε το κίνητρο, μπορεί να υπήρχε το κίνητρο και να μην υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Να υπήρχε οικονομική δυνατότητα και να μην υπήρχε, πρέπει αυτά να συνδυάζονται. Πρέπει να συνδυάζονται. Εφόσον συνδυάστηκαν αυτά τα δύο, ήταν εύκολο στο να γίνει. Mm-hmm. Τώρα το πώς θα πάει, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αυτό δεν το ξέρει. Έχετε προετοιμαστεί για ακραία συναισθήματα. Μιλάμε τώρα για μια κατηγορία η οποία είναι άγρια τα πράγματα εκεί. Μοιραία κάποια από τα ακραία αυτά συναισθήματα θα είναι και αρνητικά. Δεν γίνεται. Αυτό το διδάσκει έτσι και η ιστορία και το παρελθόν. Θα υπάρχουν ευνηδιασμοί και απογοητεύσεις. Είστε προετοιμασμένος για όλα αυτά? Είμαι πάρα πολύ προετοιμασμένος. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ξέρουμε από την αρχή ότι δεν είναι η κούρσα αυτή δεν είναι ταχύτητας. Είναι αντοχής. Βεβαίως. Οπότε πάμε σιγά σιγά, θα υπάρξουν και απογοητεύσεις, θα υπάρξουν και κακές στιγμές. Το θέμα είναι ότι τον Ιούνιο να χαμογελάμε. Mm-hmm. Και όχι απλά να έχουμε στεναχωρηθεί τα Χριστούγεννα. Κοιτάμε τον Ιούνιο να είναι η ομάδα καλά, να είμαστε και εμείς καλά, για να μπορέσει η ομάδα να σταθεροποιηθεί. Γιατί το μείζον ζήτημα είναι αυτό, να σταθεροποιηθεί σε επαγγελματική κατηγορία. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και το έχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές και στο τοπικό επίπεδο. Ομάδες φωτοβολίτες, ομάδες που είχαν τεράστια σκαμπανεβάσματα και δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν την παρουσία τους σε επαγγελματικό επίπεδο παρά την γενικότερη δυναμική που τις χαρακτήριζε. Το όνειρο κάθε παράγοντα, κύριε Παπαδημητρίου, πρόεδρε, είναι να ακούσει τον ομάδα από την εξέδρα. Ξέρετε, αυτό δεν αλλάζει παρά το ότι οι εποχές φεύγουν, γίνονται, μεταλλάσσονται. Είναι ένα διαχρονικό όνειρο κάθε παράγοντα το να ακούσει το όνομά του από την εξέδρα, το χειροκρότημα κτλ. Και αντιστοίχως βεβαίως οι εφιάλτες να τον αποδοκιμάζουν. Ωραία. Το έχετε φανταστεί το πρώτο και φοβάστε για το δεύτερο? Εγώ θα δηλαδή σας διακόψω και κάπως θα σας διακόψω. Αυτό είναι του Έλληνα παράγοντα. Ναι, βεβαίως. Δεν λέμε για τον Γκρέιζερ, ας πούμε έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, δεν ξέρει κανένας τον πρόεδρό τους. Βεβαίως. Δεν ενδιαφέρει. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Και εμένα δεν είναι. Δεν είναι επιδίωξή μου. Είναι όμως και ανθρώπινο, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, δεν είναι επιδίωξή μου, κύριε Σκαρδάκη. Δεν είναι επιδίωξή μου να ακούσω το όνομά μου. Εγώ θέλω να. Δεν είμαι ο πρωταγωνιστής. Είμαι αυτός που είμαι ο σκηνοθέτης. Δεν είμαι ο πρωταγωνιστής. Και σε μια θεατρική παράσταση χειροκροτείται ο πρωταγωνιστής. Και ο πρωταγωνιστής είναι ο ποδοσφαιριστής. Αυτός χειροκροτείται. Κάποια στιγμή τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν χειροκροτεί το παράγοντας. Ο παράγοντας οφείλει να κάνει μια δουλειά. Και ποια είναι αυτή η δουλειά? Να διαχειριστεί οικονομικά μια κατάσταση και να μπορέσει να προσφέρει με τις πινελιές του θέαμα στον κόσμο. Όχι να τον χειροκροτούν. Δεν είναι εμένα επιδίωξή μου αυτή. Δεν θέλω εγώ να περνάω και να με χειροκροτούν. Πρέπει να χειροκροτούν αυτόν που παίζει. Ποιος παίζει? Στο θέατρο ηθοποιός, στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Και ο ποδοσφαιριστής θέλει το χειροκρότημα, γιατί ο ποδοσφαιριστής έχει και βιολογικά ημερομηνία λήξης. Ο παράγοντας, αν θέλει, μπορεί να είναι και 50 χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής όμως έχει ημερομηνία λήξης σύντομη. Και άρα αυτός πρέπει να χειροκροτείται, όχι ο παράγοντας. Μάλιστα. Μακριά λοιπόν από κάποιες παραγωγικές ονειρώξεις, τις οποίες είναι μάλλον έχουν παγιωθεί, μπορούμε να πούμε, σε ένα τρόπο διοίκησης, αντίληψης μάλλον, της διοίκησης εν Ελλάδη, στον ποδοσφαιρικό χώρο. Είπατε πιο πριν ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας βοηθάνε. Εγώ ήθελα να σας γενικέσω αυτό, να ρωτήσω αν τυχάνει η προσπάθειά σας αυτή τη στήριξη, αν μπρατσάρετε από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας και σας δίνουν αυτή την όθηση, αυτή τη δύναμη και σε ηθικό και σε οικονομικό επίπεδο για να μπορείτε να αιγείστε για τη νέα προσπάθεια, την πρόκληση του Ηροδότου στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας και να φέρουμε πέδειξη του Ηροδότου ανθρώπων του
του προαστίου της Νέας Αλικαρνασσού γενικότερα, γιατί είναι σημαντική συνιστόσα της Νέας Αλικαρνασσού ο Ηρόδοτος. Την χάνει η στήριξη σε αυτή η προσπάθεια. Την χάνει, κύριε Σαριδάκη, από τον απλό άνθρωπο, από τον απλό εργάτη, να το πω έτσι, ναι, που έρχεται και δίνει το υστέρημά του, ότι αυτό είναι ένα διαρκείας. Ναι. Διότι αυτό που λατρεύω εγώ σε αυτό το προάστιο είναι η αγάπη που έχουν για τον Ηρόδοτο. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα στην Αλικαρνασσό, γιατί εγώ δεν είμαι από εδώ, δύο πράγματα γνώρισα στην Αλικαρνασσό. Τον Άγιο Νικόλαο και τον Ηρόδοτο. Και βάζω τον Άγιο Νικόλαο πρώτα για να μην είμαι βλάσφημος, έτσι. Αλλά η αγάπη είναι τεράστια για τον Ηρόδοτο. Και είναι καθημερινή ενασχόληση. Δηλαδή, θα με σταματήσουν στον δρόμο, θα μου πούν, πρόεδρε, πώς πάμε. Και περιμένω την καλή κουβέντα. Αλλά και όταν σχολιάζεσαι, είναι δίπλα. Αλλά εμένα αυτό που με έχει κάνει να αποφασίσω και να προχωρήσω, δεν ήταν μόνο η αγάπη του κόσμου της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και ολόκληρο το Ηράκλειο. Μας έχει αγκαλιάσει κόσμος από όλο το Ηράκλειο. Και αυτό είναι και πρώτο μου μέλημα εμένα. Είναι καμάρι της Αλικαρνασσού, αλλά είναι ομάδα του Ηρακλείου. Η Αλικαρνασσός είναι αναπόσπαστο μέρος του Ηρακλείου. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό για τον Ηρόδοτο να γίνει περισσότερο εξωστρεφής. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μεγαλώσει δηλαδή και να γίνει ένας Ηρόδοτος ο οποίος θα ανανεώσει τη δυναμική του σύμφωνα με τις επιταγές των καιρών. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Εμείς θέλουμε να έρθει και ο άνθρωπος που δεν είναι ο παδός του Ηρόδοτου. Να δει όμως ότι δημιουργείται κάτι καλό. Πάμε... Ναι, αυτό δεν προϋπήρχε. Δεν το θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Να έρθει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Είμαστε ομάδες του Ηρακλείου. Ομάδες της Κρήτης. Αντίπαλοι μπορεί να είμαστε για 90 λεπτά. Και αναφέρομαι στις ομάδες όπως είναι ο Εργοτέλης, όπως είναι η Επισκοπή, όπως είναι ο Όφη Ιεράπετρας, όπως είναι τα Χανιά. Θα τις βρείτε αντίπαλους. Θα τις βρούμε. Ναι, είναι 90 λεπτά. Πάνω απ' όλα, όμως είμαστε ομάδες της Κρήτης και εκπροσωπούμε την Κρήτη. Δεν εκπροσωπούμε μόνο κομμάτια της Κρήτης. Εκπροσωπούμε όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματικά, το κρατάμε ένα καθόλου γοητευτικότατο εγχείρημα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μιλήστε μας, μια γενική τοποθέτηση πριν να εξειδικεύσουμε, για τα πλάνα που έχετε για τον Ηρόδοτο. Μία γενική τοποθέτηση, έτσι, μία γενική θεώρηση των πραγμάτων, έτσι όπως τα έχετε στο μυαλό σας, και στη συνέχεια θα προχωρήσω σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις πάνω σας. Κοιτάξτε, το πλάνο που υπάρχει για τον Ηρόδοτο είναι ένα. Ο Ηρόδοτος πλέον πρέπει να είναι επαγγελματικό σωματείο. Καλά, αυτό των πραγμάτων. Γίνεται επαγγελματίας. Ναι, το ότι γίνεται επαγγελματίας δεν πάει να πει ότι είναι και επαγγελματίας. Έχει απόσταση. Το να γίνεις επαγγελματίας σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνεις. Το να γίνουμε επαγγελματίες για ένα χρόνο δεν λέει κάτι. Στην ουσία δεν γίναμε ποτέ. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Να μπουν οι βάσεις που μετά την αγάπη και το συναίσθημα να έρθει η λογική. Και η λογική λέει ότι θα πάρθουν και δύσκολες αποφάσεις, θα έχουμε και δύσκολες στιγμές, δεν θα υπάρξουν και αποφάσεις που δεν θα αρέσουν, αλλά με γνώμονα πάντα την παραμονή της ομάδας σε επαγγελματικές κατηγορίες και σε επαγγελματικά πρότυπα. Να φύγει από τον ερασιτεχνισμό. Καλός Άγιος ερασιτεχνισμός, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα πρέπει να παραμείνει και να είναι σε βάσεις επαγγελματικές και μόνο. Αυτό περνάει πρώτα απ' όλα από τα
θέματα οργανωτικά. Εκεί πάσχουμε, άλλωστε, ξέρετε. Ναι. Και ένα μέρος μας και στο σύνολο, ας πούμε, ή στα μέρος του συνόλου. Η συλλογική, λοιπόν, και η ευθύνη της οργάνωσης του σωματείου, τι περιλαμβάνει? Μιλήστε μας για το οργανωτικό κομμάτι, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm. Να ξεκινήσουμε από εκεί, πριν πάμε στα αγωνιστικά, που ενδιαφέρουν βέβαια τους παραπολικούς κόσμους, αλλά πάντα ξεκινάμε από την οργάνωση ως αφετηρία, για να δούμε και τι προοπτικές υπάρχουν περαιτέρω. Μιλήστε μας γι' αυτό. Κοιτάξτε, η ομάδα πλέον έχει ανθρώπους για κατάλληλους για κάθε θέση. Δεν έχουμε... Να μας αναπτύξετε γενικά αυτό το οργανόγραμμα. Λοιπόν, υπάρχω εγώ σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, που έχω το πρόσταγμα για όλα, ενημερώνομαι για όλα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι, όπως υπάρχει άνθρωπος, ο οικονομικός διευθυντής, που είναι ο Γιώργος Λαμπράκης, που είναι οικονομολόγος, που είναι χρόνια και λογιστής και έχει όλα τα κομμάτια αυτά στο οικονομικό. Υπάρχει ο Γενικός Διευθυντής που είναι ο Νότος Σφαγιανάκης, ο οποίος έχει διατελέσει και στέλεχος του ΟΦΗ πολλά χρόνια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και το κρητικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει ο Στέλης Σοκιανός που είναι τεχνικός διευθυντής που έχει δείξει με το έργο του τι μπορεί να καταφέρει και σε θέμα ποδοσφαιριστών, γενικότερα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, με ο οποίος Στέλης Σοκιανός μπορεί ανθρώπους, παιδιά, ειδικά από το Ηράκλειο, να βρει τα οποία μεγαλουργούν, έχει αυτή τη δυνατότητα και την πειθό να δημιουργεί και ανθρώπους, όχι μόνο ποδοσφαιριστές. Οπότε υπάρχει η γραμματεία μας, η οποία πλέον, όπως και τα γραφεία μας, βρίσκονται στο Ηράκλειο, όχι στην Αλικαρνασσό. Μιλήστε μας γι' αυτό. Τα γραφεία πλέον του Ηροδότου βρίσκονται... Βρίσκονται στη Ζωγράφου. Mm-hmm. Και τα οποία γραφεία θέλαμε να είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, για τον ίδιο λόγο όπως σας είπα πριν. Ως συνέχεια της συλλογιστικής που αναπτύξετε λίγο πιο πριν. Βεβαίως, γιατί η ομάδα είναι του Ηρακλείου. Η έδρα της είναι στην Αλικαρνασσό, αποδεκτό, αλλά η ομάδα είναι του Ηρακλείου. Μάλιστα. Δηλαδή, η διοικητική σας φιλοσοφία, η διοικητική σας αντίληψη, ποια είναι? Περιγράψτε μας την με δύο λόγια. Η διοικητική μου αντίληψη είναι ότι καθείς στο είδος του. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι παράγοντας ποδοσφαίρου, είμαι τεχνοκράτης. Για ποδοσφαιρικά ζητήματα είναι άλλοι άνθρωποι, στους οποίους σέβομαι τη γνώμη τους, την εκτιμώ και αποφασίζω. Αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, δεν πας πουθενά. Πουθενά όμως. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Δεν είμαι στον χώρο. Μπορώ να διαχειριστώ οικονομικά θέματα. Αλλά αμυγός ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν τα ξέρω. Τώρα κάνω την προσπάθειά μου. Αλλά μόνος μου δεν θα μπορούσα. Και αν δεν είχα αυτή την εκτίμηση των ανθρώπων που είναι γύρω μου, δεν θα προχωρήσω σίγουρα. Διακριτή ρόλη, καταμερισμός αρμοδιοτήτων, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, να μπει γκολ. Σαφώς. Πρόεδρε, μια ομάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς ποιο προτείνετε? Εμάς προτείνουμε... Ή μία, να το πω διαφορετικά, πρόεδρε, μία ΠΑΕ, όχι ομάδα. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα μπορεί να πετάει και η ΠΑΕ να μην πάει καλά και να είναι δώρο άδωρον. Mm-hmm. Μία ποδοσφαιρική ή ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία Ηρόδοτος. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Με ποιον τρόπο κατά εσάς η ΠΑΕ Ηρόδοτος? Και μετά θα μιλήσουμε βεβαίως, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμα ανταγωνιστικά. Εμάς μπορεί να γίνει ανταγωνιστική μόνο και μόνο όταν είναι οικοχυρεμένη. Και όταν ο κόσμος πραγματικά δει ότι δημιουργείται κάτι καλό. Όταν δεν βλέπει σπατάλες, όταν δεν βλέπει άσχημη εικόνα, όταν βλέπει
θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Και το τελευταίο που δίνουμε πολύ μεγάλη βάση είναι οι ακαδημίες μας. Λοιπόν, ναι, εγώ τα σημειώνω όλα αυτά που μου λέτε. Εμείς πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για να δώσουμε περισσότερο φως σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς που αναφέρατε πριν από λίγο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο marketing. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα voucher. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 281-024-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Η στρογγυλή θεά επιστρέφει στο Greek Today. Συντονιστείτε διαδικτυακά κάθε Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ. Συνεντεύξεις, σχολιασμός και κριτική ματιά των γεγονότων σε όλες τις προεκτάσεις τους. Στρογγυλή θεά. Η διαδικτυακή εκπομπή του Greek Today. Κάθε Δευτέρα 9 με 11 το βράδυ. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγός για την πρώτη ώρα είναι η εταιρεία AutoTrack. Η AutoTrack που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες αυτοκινήτου σε ένα χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις επισκευής, φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτου. AutoTrack στο τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Δίπλα μας, κοντά μας, στο στούντιο του Greek Today, ο πρόεδρος της ΠΑΗ Ρόδος, ο κύριος Στέλιος Παπαδημητρίου, με τον οποίο έχουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού, για την ΠΑΕ πλέον Ηρόδοτος, καθώς ο Ηρόδοτος έγινε επαγγελματίας και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Super League 2, αυτό στο αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ετοιμάζεται να δώσει και πολύ δυνατές εξετάσεις εξωγηπαιδικά, εξωαγωνιστικά, σε επίπεδο στόχων, στελεχών. Μας είπε πιο πριν ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδημητρίου, ότι μακριά από σπατάλες, μακριά από τρέλες, τις έχουν πληρώσει αρκετές ομάδες, πρόεδρε. Εμείς δεν έχουμε σκοπό. Δεν έχουμε να πληρώσουμε αυτές τις σπατάλες, αυτές τις τρέλες. Θα πιεστείτε. Θα πιεστούμε, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να έχουμε την ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία, θα πρέπει να αποφύγουμε τις φωτοβολίδες και τα κόστη τα οποία δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Ναι, γι' αυτό είστε απόλυτος συνεπώς σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού, ενός budget, το οποίο θα υπερβείται και φτάνει. Πόσα χρήματα πιστεύετε, αν μπορούν να υποθούν, πρόεδρε, ότι πρέπει να συγκεντρώσει φέτος ο Ηρόδοτος? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι γύρω στις 800.000 είναι ένα μπάτζετ το οποίο θα μας κρατήσει στην κατηγορία. Για 800.000. Ναι. Μάλιστα. Μιλήσατε για τις ακαδημίες. Βεβαίως, ένα ζητούμενο για κάθε ομάδα, για κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο, ακόμα και οι ομάδες ανωτάτου επίπεδου που κυνηγούν πρωταγωνιστικούς στόχους, στόχους κατάκτησης τίτλων και Ευρώπη, είναι οι ακαδημίες. Είναι μάλλον, να το πούμε, η οικονομική αυτάρκεια μέσω της ανάδειξης και ακολούθως προώθησης ποδοσφαιριστών, πόλης ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι
είναι κάτι που είναι ζητούμενο για όλες τις ομάδες. Σε αυτό το τομέα, ο ερώτητος πώς είναι στις ακαδημίες. Έχετε γνώση, τι σχεδιάζετε εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη, ο οποίος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Και εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγούνταν πέρυσι, όπως είναι ο Μιχάλης ο Γεωργιάδης, έχει δώσει εξετάσεις σαν παράγοντας, ποιος είναι, και ο οποίος και μέχρι και τώρα είμαστε δίπλα-δίπλα. Δεν είναι ο ερασιτέχνης ένα κομμάτι το οποίο είναι, έρχεται σε αντίθεση με την ΠΑΕ. Οπότε η βάση μας είναι οι ακαδημίες. Και το πρώτο μας μέλημα, ναι, μετά την παραμονή της ομάδας, είναι η δημιουργία μιας ακαδημίας προτύπου που να μπορούμε, εκτός από τα έσοδα που θα μπορούμε να έχουμε μέσα από την ακαδημία, να θαυμάζει ο κόσμος και να χαίρεται, ειδικά ο γονέας, όχι μόνο της Αλικαρνασσού και του Ηρακλείου, να είναι ευχαριστημένος και να, στην ουσία, να μας δίνει δύναμη, και το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας κάνει είναι το παιδί του, να είναι ευχαριστημένο και αυτό και ο γονέας. Αυτό λέτε για πότε, για την επόμενη σεζόν τώρα? Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Όχι μόνο για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Είπατε για τη δημιουργία μιας πρότυπης ακαδημίας. Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα σχέδια που σιγά σιγά στην επόμενη τριετία τουλάχιστον θέλουμε να καταφέρουμε αυτή την ακαδημία να την κάνουμε πρότυπο. Με πάρα πολλές παρεμβάσεις που δεν είναι εύκολες. Σίγουρα, γιατί έχουν οικονομικό κόστος. Δηλαδή, τι έχετε κατά νου, αν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο που με την βοήθεια της πολιτείας αναβαθμίσαμε τους χώρους της ακαδημίας. Τα γήπεδα. Γιατί για το μικρό πλαστικό του Σκουρέλου. Βεβαίως, και όχι μόνο του Σκουρέλου. Ναι, και όχι μόνο του Σκουρέλου, και δίπλα στο γήπεδό μας. Ναι. Το οποίο είναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα κόσμημα, και θέλουμε να διαμορφώσουμε ήδη και το χώρο που θα είναι ένας χώρος γύρω από το γήπεδο, που να είναι ένας χώρος υποδοχής και παραμονής των ανθρώπων που φέρνουν τα παιδιά τους, να μπορούν και να παραμείνουν και να χαίρονται με αυτό που βλέπουν. Δευτερευόντως, έχουμε πάρα πολλά σχέδια στη δημιουργία, στην αγορά ενός πούλμαν, όχι για τη μεγάλη ομάδα, αλλά που θα είναι μέσω μεταφοράς για τους γονείς, οι οποίοι θα μας εμπιστεύονται το παιδί τους, όπως κάνουν στους παιδικούς σταθμούς, το οποίο εμείς να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν τα παιδιά. Ένα πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Και εμάς είναι ο πρώτος μας στόχος αυτός. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή το χρόνο να φέρουν το παιδί τους 2 ώρες και να παραμένουν εκεί. Να παίρνουμε εμείς την ευθύνη και να παραλαμβάνουμε το παιδί, να κάνει την προπόνησή του και μετά να το παραδίδουμε πάλι εμείς. Δεν φοβόμαστε να κάνουμε τέτοιες τομές. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, και είναι μεγάλη βαρύτητα που δίνουμε στις ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί ξεκινάνε πρώτα τα πάντα, το ξέρετε αυτό. Και ο Ηρόδοτος βεβαίως είναι ποδοσφαιρομάνα, είναι η Αλικαρνασσός. Έχει βγάλει σπουδαίους ποδοσφαιριστές που διέπρεψαν και άφησαν το στίγμα τους στο κριτικό, και όχι μόνο ποδοσφαιρό. Σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Και υπό πολύ πιο αντίξωες συνθήκες από ό,τι οι σημερινές. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ευχαριστικά όλα αυτά που λέτε. Εμείς να έχουμε καλή δύναμη, βεβαίως. Αγωνιστικά να μιλήσουμε, να περάσουμε σε αγωνιστικό επίπεδο, κύριε Παδημητρίου. Ο Ηρόδοτος στην αφετηρία της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, τη Super League 2, με τι στόχο ξεκινάει? Δεν αναφέρομαι προφανώς σε αγωνιστικούς όρους. Θα σας ρωτάω τι περιμένετε αγωνιστικά, ναι, από την νέα χρονιά. Δεν είστε ούτε ο προπονητής, ούτε ο ποδοσφαιριστής. Είστε ο φίλαθλος και ο πρόεδρος. Ναι. Εμείς περιμένουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Περιμένουμε μια ομάδα να δούμε
χαίρεται, οφείλει αυτός να παρακολουθήσει. Και να κάνει, να φέρει ευχαριστημένος με αυτό που είδε. Εμένα αυτό το μέλημα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι το αποτέλεσμα. Πρώτα, να κάνουμε τον κόσμο να έρθει με αυτό που θα παρουσιάζουμε στο γήπεδο. Κατάθεση ψυχής, είπατε. Και δύναμη. Αγωνιστικότητα και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Να υπάρχει λοιπόν ένα σεβασμό στον φιλαθλό κόσμο. Σε αυτό, το οποίο πληρώνει από το υστέρημά του για να έρθει να παρακολουθήσει στην ουσία, γιατί ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Όπως είναι και το θέατρο, όπως είναι και ο κινηματογράφος. Το ξεχνάμε αυτό εδώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το προχωράτε πάρα πολύ. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Το βάζουμε πέμπτο έργο, δεν το βάζουμε καθόλου. Εντάξει, αυτό είναι. Το γνωρίζετε, το βιώνετε. Κάτι που δυστυχώς έχει περάσει ως δεύτερη φύση στον οπαδό και όχι τον φιλάθλο. Λέτε λοιπόν να σέβεται ακόμα και το ελάχιστο αντίτιμο εισιτηρίου που θα δώσει κάποιος για να μπει μες στο γήπεδο και να δει αυτή την ομάδα που τον εκπροσωπεί, με την οποία είναι ταυτισμένος μαζί της. Ξεκινάει με έναν αυτό σκοπό η Ρόδοτο στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι, ο αυτοσκοπός είναι να παραμείνει. Ο αυτοσκοπός λοιπόν είναι η παραμονή. Από εκεί και πέρα να κοιτάς και όσο ψηλότερη θέση μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά πρώτη μας επιδίωξη είναι η παραμονή. Πώς το βλέπετε αυτό το στόχο, ξαναλέμε, διευκρινίζει προφανώς πρόεδρος, είστε δεν είστε ο τεχνικός, ούτε ο ποδοσφαιριστής, ούτε ο τεχνικός σύμβουλος, ούτε μέλος του προπονητικού γενικότερα της ομάδας, αλλά πώς τον βλέπετε αυτό το στόχο, έχοντας και μία γνώση των ομάδων της κατηγορίας, της παραμονής δηλαδή στη Super League 2 και την επόμενη περίοδο. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Ούτε θα μας χαριστεί κάτι. Απλά θεωρούμε ότι σε όλα τα επίπεδα είμαστε έτοιμοι. Και όταν λέω όλα τα επίπεδα, ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας από το οργανωτικό, προσπαθούμε να είναι σε επαγγελματικά επίπεδα. Θα είναι μεγαλύτερες υποχρεώσεις, το καταλαβαίνετε. Είστε δύο, όπως είπα, το έχει μία κατηγορία παραπάνω. Ναι. Σαφώς. Ναι. Δεύτερο είναι ότι έχουμε προσλάβει έναν καταξιωμένο προπονητή που θεωρούμε ότι μπορεί να μετουσιώσει τα όνειρά μας στην πραγματικότητα. Έτσι. Θεωρούμε ο κύριος Τάτσης. Έχει δείξει δείγματα γραφής, ήταν στον Πλατανιά. Ναι. Έχει δείξει αυτό που μπορεί να κάνει. Ταιριάζει με τη δική μας τη φιλοσοφία. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι ποδοσφαιριστές που καλώς ή κακώς με την παρότρινση και του κυρίου Σοκιανού και τη σύμφωνη γνώμη τη δική μου στηρίζεται στο κριτικό στοιχείο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 15 κριτικούς ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κανένα κριτικό σωματείο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δεν θέλω και σαφώς πλαισιώνονται από ανθρώπους που έχουν έρθει, από ποδοσφαιριστές μάλλον που έχουν έρθει από άλλα μέρη, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι εξίσου καλοί. Να σας ρωτήσω. Αυτό είναι κάτι που το γεννάει η ανάγκη. Καταλαβαίνετε το ερώτημά μου. Όχι, δεν ήταν ανάγκη. Ήταν συνειδητή επιλογή ήταν αυτό. Στρατηγική, στρατηγική επιλογή ήταν. Στρατηγική επιλογή. Στο ότι το είχα με συζητήσει μαζί με τον κύριο Σοκιανό από την αρχή. Και λέγαμε ότι στοχευμένα, θέλουμε να υπερισχύει το κριτικό στοιχείο. Διότι θεωρούμε ότι η εντοπιότητα δίνει παραπάνω δύναμη. Δίχως άλλο. Αλλά όταν θα γεννηθούν, αν όλα πάνε καλά, που εμείς σας το ευχόμαστε ολότσιχα, είναι επιθυμία και ευχή όλων μας να πάει καλά ο Ηρόδοτος. Αν ο χρόνος γεννήσει ανάγκες, κατά πόσο θα είστε συνεπείς σε μια τέτοια δέσμευση? Αν υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Να πάμε στο μεθεπόμενο βήμα και στο επόμενο. Ναι, θεωρούμε ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες προσθήκες, αν εννοείται αυτό, το Γενάρη, το οποίο μπορεί να μην είναι από την Κρήτη. Δεν απαξιώνουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ίσα-ίσα που θέλουμε να έρχονται και να ανεβάζουν επίπεδο. Αλλά καλός ή κακός, πρωτεύων ρόλο παίζει ο κριτικός ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Μάλιστα. Είναι. Και όπως είπατε, αυτό προέκυψε συνειδητά, όχι by chance, έτσι. Ήταν κάτι το οποίο
χρειάζεται βεβαίως να επισημανθεί. Και δεν το χρειάζεται μόνο, δεν το χρειάζεται μόνο επισήμανση. Το χρειάζεται και ο κόσμος και αυτός βέβαια, που μας έχει αγκαλιάσει. Μα εμπνέεται ο κόσμος, το ξέρετε. Το θέλει πολύ, να, πολύ πιο εύκολο. Ναι, ταυτίζεται πολύ καλύτερα όταν βλέπει το παιδί του φίλου του, του γείτονα ή του οποιοδήποτε είναι από την Κρήτη. Καλός ή κακός. Δεν θέλω να λέω προς Θεού, δεν θέλω να απαξιώνω τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν είναι έχουν δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Οποιοδήποτε το καταλάβει, αυτό δεν έχει να κάνει με την Κρήτη, τη Μακεδονία, ή τη Μικρασία, ή τη Κύπρο, ή τη Ρούμελ, ή το Μοριά. Έχει να κάνει με. Είναι το τοπικό στοιχείο, τι να λέμε τώρα, είναι. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Βεβαίως, είπαμε πριν για την Αλικαρνασσό, ότι είναι ποδοσφαιρμάνα. Είναι ποδοσφαιρμάνα. Αν είναι η Αλικαρνασσό ποδοσφαιρμάνα, η Κρήτη ολόκληρη τη. Ναι, σωστά. Θεωρώ ειδικά δηλαδή στι ερασιτεχνικέ κατηγορίε, αυτή τη στιγμή επειδή. Έχω παρακολουθήσει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στον Πειραιά. Ναι. Θεωρώ την ΕΠΣΗ, την Α1-ΕΠΣΗ, ναι. Πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να μην πω το, για μένα το καλύτερο και το πιο δυνατό. Σαν, ναι, αν βγάλω την ΕΠΣΗ, εννοώ την Αθήνα και, το, και την ΕΠΣΗ, είναι ίσως... Και τη Μακεδονία, ας πούμε, εκεί πέρα είναι... Από τα πιο δυνατά. Ίσως το δυνατότερο. Αν εξαιρέσουμε τις δύο Μητροπόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στο Αθήνα πήρα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Είπατε 800.000 ευρώ χρειάζεται μίνιμουμ ο Ηρόδοτος να συγκεντρώσει για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα αυτή τη χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω πόσα χρήματα έχετε βάλει, αν μπορείτε να θα απαντήσετε, αλλά αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να στείλω. Πόσα χρήματα έχετε βάλει σε αυτή, από τη προσωπική σας περιουσία φέτος στον Ηρόδοτο? Από την προσωπική μου περιουσία δεν έχω βάλει πολλά, κύριε Σαρδάκη. Δεν είμαι ο επιχειρηματίας που επιχειρεί μέσα από τον Ηρόδοτο. Είμαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται πόρους. Έχει διαφορά. Δεν ήρθα να επενδύσω δικά μου χρήματα. Ήρθα να διαχειριστώ χρήματα ανθρώπων που αγαπάνε τον Ηρόδοτο, θέλανε να δουν τον Ηρόδοτο στην Super League 2 και δεν μπορούσαν να ηγηθούν μόνοι τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι το βάρος που αισθάνομαι είναι μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, όταν έχει, βεβαίως. Από το, γιατί είναι χρήματα τα οποία δεν έχω βάλει εγώ. Τα κρατάς πιο σφιχτά τα χρήματα που δεν έχεις βάλει. Σαφώς. Είναι πιο δύσκολο. Μάλιστα. Όταν παίρνετε δύσκολες αποφάσεις, που θα κληθείτε είναι βέβαιο αυτό στη διάρκεια της φετινής πρωταθληματικής περίοδου, κύριε Παπαδημητρίου, να λάβετε, τις παίρνετε ψυχρά, επικαλείστε το ένστικτο. Όχι, δηλαδή, επικαλούμε τα δεδομένα. Επικαλείστε τα δεδομένα. Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα ψυχρά. Μάλιστα. Θα χρειαστεί να λάβετε αρκετές διάρκειες χρονιάς και θέλουμε, πέρυσι θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Αν είστε παρορμητικός, αν είστε... Δεν θέλω να... Όχι, δεν είμαι παρορμητικός. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις σε εμβρασμό δεν είναι πάντα σωστές. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρετε, και αυτός παράδειγμα προς αποφυγή το αναφέρω, όχι προς μίμηση, έτσι. Αλλά επειδή υπάρχουν τέτοια ψευτοδιλήμματα, μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω αυτήν την ερώτηση. Πολλές φορές δικαιώνονται. Δικαιώνονται. Κάτι τέτοιες αποφάσεις δηλαδή. Τις έχουμε δει, όχι μόνο να δικαιώνονται, αλλά και να επιβραβεύονται. Ενίοτε και θεσμικά. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Τι σας αγχώνει περισσότερο στη ζωή σας, Πρόεδρε? Τι είναι αυτό που σας αγχώνει περισσότερο, η ενασχόλησή σας παραγωγικά με τον Ηρόδοτο ή η επιχειρηματική σας ενασχόλησή σας? Τι σας δημιουργεί περισσότερη πίεση αυτή τη στιγμή? Τίποτα από τα δύο. Έχει τελειώσει το πρόβλημα της ζωής σας αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Το μόνο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου μετράει πάνω απ' όλα. Ο Ηρόδοτος είναι σήμερα, αύριο δεν είναι. Για τον άλλο θα είναι τα λόγο. Αυτές οι είδους οι σχέσεις κόβονται. Οι επαγγελματικές σχέσεις κόβονται. Οι σχέσεις όμως γονέα και παιδιού δεν κόβονται ποτέ. Κόβονται μόνο όταν κόβεται το νήμα της ζωής. Μόνο αυτό με απασχολεί. Τι λέει ο στέρνα μου. Έχετε παιδάκια πώς... Έχω δύο αγόρια, 6 και 9 ετών. Είναι ο
τους χαίρεστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο και τη γυναίκα σας βεβαίως. Στην οικογένειά σας πάνω απ' όλα. Πάντα είναι η μάνα, η γυναίκα. Μένοντας σε προσωπικές ερωτήσεις, το όραμά σας για τον Ηρόδοτο, το όραμά σας εδώ τώρα, βάζουμε, είναι γενικότερη ερώτηση, το όραμά μου περιλαμβάνει πολλά στοιχεία. Το όραμά μου είναι αυτή τη στιγμή ο Ηρόδοτος να καταφέρει κάποια στιγμή να μην χρειάζεται επενδυτή. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ... Όραμα πολλών, ναι. Σε διαφορετικές ομάδες, ναι. Σαφώς. Αλλά ναι. Ο Ηρόδοτος έχει και, θεωρώ ότι έχει και τη δυναμική ναι, ναι. Και τις προϋποθέσεις στο να το καταφέρει αυτό. Απλά θεωρώ ότι δεν είχε... Το στηρίζετε πού αυτό, να πείτε μου. Ναι, θα σας πω που το στηρίζω. Ναι, ναι. Στο προάστιο, που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό προάστιο, στην αποδοχή που έχει γενικότερα σαν ομάδα, σαν βαρύτητα, στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες, αν προσεχθούν και αν αναβαθμιστούν, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί, μα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήδη έχει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να απογειωθούν. Πείτε μας. Είναι το γήπεδο, έχει το γήπεδο αυτή τη στιγμή, είναι... Το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή το αεροδρόμιο θα φύγει. Θα μπορεί να υπάρξει φωτισμός ή και τώρα που υπάρχει, ήδη προχωρούμε σε μελέτες στο να αναβαθμιστεί το γήπεδο ποικιλοτρόπως από τις κερκίδες μέχρι τους χώρους από κάτω, γύρω-γύρω. Ήδη αναβαθμίσαμε τους χώρους της Ακαδημίας και δεύτερο μέλημα είναι να αναβαθμιστεί το γήπεδο να κερδιστούν χώροι, οι οποίοι χώροι θα φέρουν πόρους. Δεν είναι μόνο τους χώρους για να τους έχουμε. Να φέρουν πόρους. Οπότε, εκεί είναι το μέλημά μας, στο να ο οργανισμός Ηρόδοτος να αυτοσυντηρείται. Και όχι να περιμένει τον κάθε Παπαδημητρίου να έρθει να τον σώσει. Μάλιστα, είναι ένα πάρα πολύ θελκτικό ως εγχείρημα, γοητευτικό project το οποίο έχετε θέσει να μην χρειάζεται κανέναν για να εκταμιεύει χρήματα και να μπορεί να το συντηρεί. Σε όλο αυτό το φάσμα, κύριε Παπαδημητρίου, ποιο στοιχείο πιστεύετε ότι θα καθορίσει τα υπόλοιπα για να υπάρξει ένα μέλλον σιγουριάς και σταθερότητας σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ηρόδοτο, που να μην μπορούν να το ταράξουν οποιασδήποτε αλλαγές. Η παραμονή. Η παραμονή. Η σταθερότητα, όπως λέγατε. Ναι, η σταθερότητα και να δει και να κρατηθεί το οικοδόμημα αυτό πλέον για πάρα πολλά χρόνια. Να μην κάνει πισωγύρισμα στον αρασιτέχνη. Πάντα ζητούμε διάρκεια. Να μην υπάρχει πανεβάσματα. Σταθώς. Σαφώς. Φέτος η ομάδα όμως στο γήπεδο θα είναι η έδρα θα είναι το Παγκρίτιο. Δυστυχώς. Για εμάς αυτή τη στιγμή χάνουμε πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ δύναμη. Δεν το βλέπετε όμως ότι αυτή τη στιγμή παίζοντας στο Παγκρίτιο στάδιο ο Ηρόδοτος κερδίζει παράλληλα και κάποια πράγματα, δεν είναι. Σαφώς κερδίζει και κάποια πράγματα, αλλά αγωνιστικά, ναι. Θεωρώ ότι κάνει. Είναι κρύο. Είναι κρύο. Είναι κρύο, είναι άλλη έδρα. Δεν σγέται εύκολα. Ναι, είναι άλλη έδρα. Δεν είναι έδρα, να το πούμε ξεκάθαρα. Ναι. Δεν είναι έδρα. Το Παγκρίτιο. Φέτος έχουμε επενδύσει στο αγωνιστικό περισσότερο για να μπορεί να είναι η ομάδα έτοιμη στον αγωνιστικό χώρο και να μην χρειάζεται μόνο την αρχή για να γίνεται καλύτερη. Σαφώς και τη χρειάζεται, έτσι είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Θα είναι δύσκολο αυτό, ναι. Αλλά το Παγκρίτιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και υπάρχει κάποιος κρυφός, αν μας το φανερώσετε, αν υπάρχει πόθος για τον Ηρόδοτο, αυτό η αυτάρκη, Αυτός είναι, η αυτάρκη. Υπάρχει. Και αν δεν έβλεπα τις προϋποθέσεις,
αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, απλά θέλει μεθοδικότητα. Είναι απλά τα πράγματα. Μεθοδικά χτίζεις κομμάτι-κομμάτι. Δεν γίνεται όλα μαζί. Συνεπώς έχουμε μία χρονιά, αυτή που ανατέλει, θα ανατέλει σε λίγο, όποτε δεν ήσουν βεβαίως οι κρατούντες, οι κλειδοκράτορες, θα ξεκινήσει για τον Ηρόδοτο, πρέπει να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι το αγωνιστικά το άπαν. Το να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία, να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε, να ανέβει, όπως είπατε και εσείς, δύο κατηγορίες, εκεί που πέρυσι μπόρεσε να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο άλμα, να το εκμεταλλευτεί και να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί εκεί. Θα θέλατε να στείλετε, πρόεδρε, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση που είχαμε και έβγαλε πράγματα, ένα χαιρετισμό, ένα μήνυμα στον φύλαθλο κόσμο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι να έρθει στο γήπεδο, να μας αγκαλιάσει και δεν θα το μετανιώσει. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια και θα δει ένα πράγμα που θα το χαίρεται. Αυτό. Όλοι κρινόμαστε από τον χρόνο, πρόεδρε, και από αυτά που κάνουμε, μακάρι και τα δύο να λειτουργήσουν προς όφελό σας και προς όφελος του Ηρωδότου, να είναι με το μέρος σας. Γενικότερα έχουμε ανάγκη από νέους ανθρώπους, άφθαρτους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρό μας έχει ανάγκη από άτομα άφθαρτα, τα οποία έχουν όρεξη να του δώσουν. Και εμείς βλέπουμε ότι έχετε όρεξη, έχετε όραμα, προσπαθείτε αυτό να το κάνετε πράξη και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή δύναμη να εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε την υγειά σας. Και μέσα στη χρονιά όλοι αυτοί οι ευνηδιασμοί που ενδεχομένως θα προκύψουν, γιατί μιλάμε για μια πρόβλεπτη κατηγορία της Super League που έχει δύο και επιθυμίες και άρματα, έχει και στρατόπεδα και θα χρειαστεί μεγάλη ψυχραιμία και μεγάλη αντοχή.